Γεια σας κορίτσια μου, καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Είμαι η Μάρο και σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε τα αγαπημένα προϊόντα για τον μήνα Απρίλιο. Τελείωσε και ο μήνας Απρίλιος, οπότε κάποια αγαπημένα προϊόντα έχουν ήδη μαζευτεί. Δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ διαφορετικά προϊόντα από προηγούμενους μήνες, αλλά είχα χρησιμοποιήσει κάποια καινούργια προϊόντα και κάποια προϊόντα που είχα ξεχάσει. Οπότε τα θυμήθηκα αυτό το μήνα και τα έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε για να μην καθυστερήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν που θα ξεκινήσω είναι ένα προϊόν περιποίησης σώματος. Είναι το γαλάκτωμα από την Ιβέα, το Body Milk Nourishing. Nourishing, ναι. Αυτό είναι ένα γαλάκτωμα σώματος που είναι για ξηρές και για πολύ ξηρές επιδερμίδες. Έχω δοκιμάσει και άλλα προϊόντα από την Ιβέα, αυτό μου άρεσε πολύ κυρίως για γόνατα, για αγκώνες, για τις φτέρνες, για περιοχές ουσιαστικά που έχουν πολύ ξηρή επιδερμίδα και είναι φανταστικό. Όχι ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο υπόλοιπο σώμα, φυσικά και μπορούμε, απλά νομίζω ότι για αυτές τις περιοχές ξεχωρίζει. Γενικώς τα γαλακτώματα από την Ιβέα, οι κρέμες σώματος, ό,τι έχει η Ιβέα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν έχω χρησιμοποιήσει πολλά ακόμα στο πρόσωπο, αλλά για το σώμα θεωρώ ότι είναι η νούμερο 1 εταιρεία για προϊόντα περιποίησης σώματος. Για ό,τι αφορά την ενυδάτωση ουσιαστικά για το δέρμα στο σώμα μας. Και είναι λατρεμένη. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι για ξηρές και πολύ ξηρές επιδερμίδες. Πολύ πιθανό το μπλε χρώμα να οφείλεται και στην άλλη κρέμα τη γνωστή, της Nivea, αυτή που γνωρίζουμε από πολύ παλιά, η οποία είναι και αυτή σε μπλε χρώμα και είναι τέλεια και ξηρές επιδερμίδες, απλά αυτή δεν είναι τόσο πηχτή όσο είναι η άλλη κρέμα. Φανταστικό προϊόν. Ένα δεύτερο προϊόν που σκέφτηκα σήμερα να σας δείξω έχει να κάνει με τα μαλλιά. Συγκεκριμένα επειδή τον τελευταίο καιρό τα μαλλιά μου ήταν μεν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά λίγο στις άκρες ήθελα να ξεμπλέκονται λίγο πιο εύκολα για να μην μου σπάνε. Χρησιμοποίησα από την Kiana, είναι αυτό εδώ το προϊόν, το Color Protect, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ και είναι και αυτή η Χριστούγεννα, μαλακώνει τα μαλλιά μου πριν τα χτενίσω, οπότε μετά να γίνονται εύκολο χτένιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, μυρίζει τέλεια, δηλαδή πολλές φορές μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σαν άρωμα για το μαλλί, να ψεκάσω δηλαδή λίγο έτσι ώστε να μυρίζουν ωραία. Είχα πάρει πιο παλιά τη μικρή συσκευασία, πρέπει να σας έχω ξαναμιλήσει νομίζω σε αυτήν, ή στο blog μου ή στο κανάλι, δεν θυμάμαι. Αλλά σήμερα επειδή αυτό το μήνα το χρησιμοποίησα περισσότερο από άλλους, είπα να σας το δείξω. Είναι όπως είπα και νωρίτερα από την εταιρεία Kiana και προστατεύει και το χρώμα των μαλλιών. Εγώ βέβαια δεν έχω βαμμένα μαλλιά, είναι το φυσικό μου χρώμα, αλλά δεν μας πειράζει. Αν έχετε όμως βαμμένα μαλλιά θα προστατέψει και το χρώμα, πιστεύω τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ και για άρωμα στα μαλλιά. Συνεχίζω με ένα επόμενο προϊόν το οποίο έχει να κάνει αυτή τη φορά με πρόσωπο. Είναι μια λοσιόν, είναι μια τονωτική λοσιόν και είναι από τη Yellow Rose. Σας την έδειξα όταν είχα πάει στο μπαζάρ της, όχι μπαζάρ, τι σας λέω, ναι. Όταν είχα πάει στην έκθεση αισθητικής στο Περιστέρι, είχα αγοράσει αυτή τη λοσιόν και από την ίδια μέρα ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ. Τη χρησιμοποιώ πρωί-βράδυ, μ' αρέσει πάρα πολύ μετά το καθαρισμό της επιδερμίδας μου. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, δηλαδή θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό και είναι στα 500 ml. Από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι θα μπει στα αγαπημένα μου για πολλούς λόγους, αρχικά για τη μυρωδιά της. Να σας πω ότι αυτή είναι με υαλουρονικό οξύ και μ' αρέσει η αίσθηση που αφήνει. Δεν μπορώ να πω ότι κάνει κάποια δουλειά του στυλ ενυδάτωση ή κάτι τέτοιο, είναι μια τονωτική λοσιόν. Ότι τη δουλειά που πρέπει να κάνει για μένα τι κάνει. Η Yellow Rose γενικά είναι μια αγαπημένη μου εταιρεία σε προϊόντα καθαριστικά, σε μάσκες, έχει πάρα πολύ ωραίες μάσκες. Δεν έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσω κάτι σε κρέμα, δεν έχω πάρει ποτέ, οπότε εκεί δεν μπορώ να σας πω. Αλλά σε λοσιόν είναι φοβερή, μου αρέσει πάρα πολύ για το νοτική λοσιόν και είναι και πολύ οικονομική, νομίζω έχει γύρω στα 5 ευρώ τα 500 ml. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και συνεχίζω με προϊόντα μακιγιάς.
και συγκεκριμένα για μια σκιά ματιών που αυτό το μήνα έχω φορέσει αρκετά στο μακιγιάζ μου. Είναι η σκιά η πράσινη που φοράω τώρα στα μάτια μου. Είναι η Loose Powder, η Loose Shadow, ναι, δεν είναι powder, είναι shadow, ναι. Είναι η Loose Shadow από Pierre René. Είναι αυτό εδώ το χρώμα το οποίο δεν είναι matte, γυαλίζει αρκετά. Είναι ένα πολύ ωραίο πράσινο. Το είχα πάρει από τα καταστήματα Dust & Cream, εγώ συγκεκριμένα στο κατάστημα του Χαλανδρίου, και πραγματικά μου αρέσει πολύ και διαρκεί για πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι 5 γραμμάρια η ποσότητά της, αλλά θέλουμε τόσο λίγο, πραγματικά θα κρατήσει χρόνια, πιθανόν. Αυτήν όμως τη σκιά, εγώ για να μπορέσω να την εφαρμόσω και να διαρκέσει περισσότερο και να έχει ένα λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, βάζω στο πινελάκι πρώτα που θα χρησιμοποιήσω ένα υγρό, το οποίο έχω επιλέξει από την ELF, ένα υγρό το οποίο είναι για να σταθεροποιήσω τέλος του μακιγιάζ. Επειδή όμως εμένα το σπρέι που έχει πάνω δεν με βοηθούσε στο να το χρησιμοποιήσω για όλο το πρόσωπο, επέλεξα να κάνω πιο σταθερή τη σκιά στα μάτια χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το σπρέι μαζί με αυτήν εδώ τη σκιά και όποια άλλη τέτοιου τύπου σκιά και αν έχω, loose shadow δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εφαρμογή της με αυτό εδώ το προϊόν και το κάνει να διαρκεί για πολλή ώρα στα μάτια χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα μετά από 1-2 ώρες παράδειγμα. Θέλει πολύ παραπάνω ώρα για να πω ότι έχει χαλάσει. Ότι έχει λιγάκι γίνει εξασθενής ή μάλλον το χρώμα της σκιάς. Επόμενο πολύ αγαπημένο μου προϊόν είναι από την κατηγορία Taurus, που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν. Είναι από την Sleek και είναι η απόχρωση Rose Gold. Θα σας τη δείξω σε ένα λεπτάκι. Ναι, τώρα που την άνοιξα. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Είναι μια πολύ ωραία πορτοκαλί, είναι και αυτό που φοράω τώρα σαν ρουζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ για τώρα για το καλοκαίρι, γιατί έχει μέσα και λάμψη, δίνει ένα φανταστικό αποτέλεσμα χωρίς αναγκαστικά να χρειαστείτε και highlighter, λόγω του ότι έχει λάμψει η ίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, πάρα πολύ. Να σας πω ότι το έχω ξαναγοράσει και μόλις μου έρθει θα το βάλω σε κάποιο διαγωνισμό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει κάποιο να το δοκιμάσει, αν όποια κοπέλα δεν το έχει. Εάν είσαστε λοιπόν στην αναζήτηση ενός ρουζ, σας προτείνω χωρίς δευτερή σκέψη αυτό το ρουζ. Από όλα που έχω της Sleek, αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο πραγματικά. Εντάξει, την ποιότητά του τη γνωρίζουμε πάνω κάτω, δεν κάνει γραμμές, εφαρμόζεται πολύ ωραία, γράφει όσο πρέπει να γράψει, δηλαδή όχι πολύ έντονα ούτε καθόλου. Έχει πολύ καλή τιμή, δυστυχώς τα προϊόντα Sleek τα βρίσκουμε μόνο στο εξωτερικό, οπότε αν κάποια στιγμή θέλεις να κάνετε κάποια παραγγελία, να το έχετε υπόψη, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σίγουρα όταν τελειώσω θα το ξαναγοράσω 100%. Και τελευταίο προϊόν που σκέφτηκα να σας δείξω σε αυτό εδώ το βιντεάκι είναι ένα κραγιόν που έχω φορέσει πάρα πολύ αυτό το μήνα. Μόλις βγήκε λίγο ο ήλιος, εγώ επέλεξα να το χρησιμοποιήσω, γιατί είναι ένα λίγο πιο έντονο χρώμα. Δεν θυμάμαι, σας το είχα δείξει και με το προϊόντα, με τα οικονομικά προϊόντα το βιντεάκι που έκανα, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ένα κραγιόν από την Beauty Line Cosmetics. Είναι ένα ροζ, αρκετά έντονο. Τώρα, εγώ δεν σας το δείχνω μπροστά, είναι λίγο λερωμένο, το χρησιμοποίησα εχθές. Ένα έντονο ροζοπορτοκαλί, θα μπορούσα να το πω, το οποίο είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα ακόμα στα χείλη. Είναι η απόχρωση 27 και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι matte, δεν είναι από τα πολύ σταθερά, αλλά είναι ενυδατικό, το οποίο όμως όταν φύγει αφήνει μια ωραία ροζ απόχρωση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πούμε ότι είναι ένα matte με πολλές ώρες που διαρκεί στα χείλη. Όχι, δεν είναι από αυτή την κατηγορία. Αλλά για κάθε μέρα είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ οικονομικό, αν θυμάμαι σωστά είναι στα 2,5 ευρώ, δηλαδή πάρα πολύ καλή τιμή για ένα τέτοιο προϊόν. Και μπορώ να πω ότι τα κραγιόν από την Beauty Line μου αρέσουν πολύ, όπως και από την Golden Rose, σας τα έχω αναφέρει αυτές τις δύο εταιρείες ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ ωραίο. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για τον μήνα Απρίλιο, ελπίζω να σας άρεσαν.
Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτό ή αν ακόμα και κάποιο σε εσάς δεν σας άρεσε, δεν σας τέριαξε τόσο καλά. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε κάποιο επόμενο βιντεάκι. Να περνάτε τέλεια, να ξεκουραστείτε τώρα το Πάσχα, να φάτε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει καθόλου. Εγώ σας φιλώ, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!